Ξεκινάω με ένα όνομα, κάτι το οποίο μου αρέσει να το κάνω όταν έχω τον Γιώργο Τσακίρη. Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνεις. Καλησπέρα. Και δεν είναι το όνομά σου που θέλω να ξεκινήσω. Ναι, εννοείται, προφανέστατα. Έτσι, μπράβο. Είναι το όνομα του Λιβάη Γκαρσία. Πολλά μηνύματα. Ισχύει η πρόταση, τι θα γίνει τελικά, θα μείνει, θα φύγει. Θέλουν να ξέρουν οι οπαδοί της ΑΕΚ και εσύ καλείσαι να απαντήσεις. Ναι. Καλά, αυτό καλύτερα το απαντήσει η ΑΕΚ ίδια, έτσι δεν είναι δικό μου το θέμα. Όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά ενώ το φαίνεται ότι θα είναι το σύνδεσμο του καλοκαιριού, νομίζω ότι θα είναι Βινέρα για παράδειγμα, αλλά τελείωσε πολύ γρήγορα. Με ένα μέγερη κίνηση της ΑΕΚ που τον απέκτησε στο 100%. Και τώρα έχουμε τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα μας ταλαιπωρήσει νομίζω. Όχι ο ίδιος επειδή το θέλει. Αλλά το γεγονός που λυθεί φέτος. Θα δούμε, παιδιά, αν αυτή το βαθμό που θέλει την ΑΕΚ είναι τα μένια της. Υποχρέα οικονομικό επίπεδο, όλα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε όμως, μένουμε σε αυτό που έχει πει η ΑΕΚ και ο ίδιος ο Δημήτρης Μελισσανίδης ότι δεν μπορείτε. Οπότε περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρω. Ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία ανάλογα με την πρόταση, την εξέλιξη της υπόθεσης θα ξεκαθαρίσει. Φαντάζομαι, από όσο καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι από το ρεπορτάζ, ότι δεν θα έχει δοθεί πριν τα μάτς με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Δεν. Τώρα επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ ζωντανή περίοδος αυτή η μεταγραφική που διανύουμε και πολύ έτσι ουσιαστική και σε επίπεδο οικονομικών προτάσεων αλλά και σε επίπεδο επιθυμίας στο κλαμπ να εντάξουν κάποιον παίχτη όπως για παράδειγμα η Λάντς των Λιβάη Γκαρσία. Τώρα ειλικρινά θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις. Δεν έχει υπάρξει μια πρόταση. Αν υπάρξει πρέπει να ικανοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό για να υποχρεωθεί να πει το ναι. Θα πρέπει να έχει δηλαδή πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ αυτή για τα ταμεία της ΑΕΚ μόνο. Οπότε δεν θα μπορέσει αυτό το επίπεδο η πρόταση που περιμένουμε. Δηλαδή οι προτάσεις που έχουμε μέχρι τώρα, αυτά τα 26 συν 2 και είναι προτάσεις οι οποίες είναι κοίταξε, συνολικά. 26 συν 2 είναι κάτι που γράψε το γράφηκε από το Ισραήλ, δεν υπήρξε επιβεβαίωση αυτής της πρότασης. Αυτή του δημοσιεύματος από την ΑΕΚ. Ναι. Οπότε το άλλο που ήταν το 21,5 το επιβεβαίωσε η ΑΕΚ και το αρνήθηκε την πρόταση. Οπότε δεν έχω λόγο να μην περιμένω την ΑΕΚ να. Επιβεβαίωση, δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν το κάνει η ΑΕΚ. Αλλά και σε επίπεδο δημοσιευμάτων, εντάξει, τώρα στο Ισραήλ μπορεί να γράφουν αυτά που μεταφέρει ο μάνατζερ, ποιος είναι δεδομένο ότι θέλει να κάνει δουλειά, έτσι. Ναι. Το καταλαβαίνουμε. Εκτός των άλλων και εκτός επιθυμίας και του παίχτη, γιατί κακά τα ψέματα ο Λιβάη Γκαρσία δεν πιέζει. Ωστόσο είναι πολύ λογικό αν έχει ο μάνατζερ του καλή κρούση από την δευτεραλήτρια Γαλλία, δεν το σκέφτεται το παιδί, έτσι. Από την πλευρά του ομάδα της ΕΠΕΣ γιατί έχει ποσοστό εκτός των άλλων. Δεν έχει μόνο η ομάδα του Ισραήλ, έχει και ο ατζέντης του Λιβάη Γκαρσία ποσοστό, γι' αυτό είναι και στο 60-40 που λέμε, το 60 τσάκ και το υπόλοιπο σπάει μεταξύ της ομάδας του Ισραήλ και των μάνατζερ. Είναι πάρα πολύ κόλπο, λοιπόν, ο ίδιος να θέλει. Ο μάνατζερ εννοώ. Οπότε για να κάνω τα μαθηματικά. Οπότε για να κάνω τα μαθηματικά, όπως έχει στείλει και ένας φίλος τώρα με προλάβει, ναι. Για να υπολογίσουμε ναι. Λοιπόν ότι η ΑΕΚ ικανοποιείται με ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια, η ναι. Προσφορά που θα πρέπει να φτάσει θα πρέπει να είναι κοντά στα 30. Γιατί. Να σου πω τι γίνεται. Εδώ μπορεί να σου πει ο ατζέντης και να κάνει, ξέρεις, σκόντες το ποσοστό του που λέει ο λόγος. Να. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το ορίσω εγώ. Δηλαδή μπορεί εκείνος να ικανοποιηθεί με ένα ποσό πιο λίγο από αυτά που θα έπρεπε και συνέχεια να πάει με ένα ποσό που θα έχει αξιώσει πάνω των 20, άνω των 20 εκατομμύρια ευρώ και δεν την ενδιαφέρει κιόλας θα κάνουν οι υπόλοιποι. Γιατί και στην ομάδα του Ζέλα να πάει και πει ο Λάρς, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι όταν έχεις πράξει 2,5 από την άκρη στο παρελθόν, πάρει και από μένα άλλα 3, είσαι οκ, okay, ξέρω εγώ. Αυτά είναι όμως πράγματα τα οποία είναι πολύ υποθετικά διονύσουμε για να. Να τα δώσει να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν αποσχολεί την ΑΕΚ τι θα γίνει με το 40%. Ναι. Η ΑΕΚ μιλάει και ασχολείται με το δικό της 60%. Και τη δεδομένη χρονική περίοδο αυτό που ισχύει είναι ότι δεν πωλείται. Η ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε ενημερώσει ότι θα γίνει και προσπάθεια για ανανέωση του συμβολέου ή κάνω λάθος. Υπάρχει, ναι. Μα έχει πει ήδη ο Δημήτρης Μελισσανίδης συνάντηση που αποκαλύψαμε ότι έγινε με τον Λιβάη Γκαρσία. Τον είχε ενημερώσει ότι θα του αναπροσαρμόσει το συμβόλαιο προς τα πάνω. Με 1 εκατομμύριο ευρώ πτήσεις απολαβές και ίσως παραπάνω να φτάσει. Προκειμένου είναι και ικανοποιημένος ο ποδοσφαιριστής γιατί αντιλαμβάνεται και ο διοκτήτης της ΑΕΚ ότι όταν ακούει ποσά που του καταφέρει ο Λιβάη, ο ματζέτης του Λιβάη, είναι λογικό όταν παίρνει 400-450.000 ευρώ να αισθάνεται ότι πρέπει να τον ικανοποιήσει σε οικονομικό επίπεδο. Έτσι. Είναι γιατί πολύ λογικό. Προφανώς θα το δίνει πολύ παραπάνω. Ναι, δεν μπορεί να πουλήσει ένα παίκτη 30 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια όταν παίρνει 400.000 ευρώ. Νομίζω ότι υπάρχει μια δυσαναλογία των μοσών. Να κλείσουμε το θέμα Λιβάη Γκαρσία με μια ερώτηση.
Τσακ, πιστεύεις ειλικρινά ότι έχουμε έστω 1% πιθανότητα να κρατήσουμε τον Λιβάη? Ναι, το πιστεύω, διότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα της ΑΕΚ σε οικονομικό επίπεδο που δεν την υποχρεώνει να πουλήσει. Είναι άλλα καλοκαίρια θα σου έλεγα το ψάχνει πώς και πώς. Να κλείσει μια τρύπα ενός αποκλεισμού, ξέρεις, από την Ευρώπη που δεν ήρθε ο όμιλος, ας πούμε, πριν 2-3 χρόνια, μετά τη Βελέζ για παράδειγμα. Αν τότε ερχόντουσαν χρήματα ζεστά θα τα παίρνει η ΑΕΚ. Τώρα είναι πάρα πολύ καλά σε οικονομικό επίπεδο. Για μένα από τα πιο ισχυρά οικονομικά κλαμπ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν όχι το πιο ισχυρό. Οπότε δεν έχει λόγο, ξέρεις. Αλλά εδώ το θέμα είναι ότι συνδυάζονται πολλά. Εντάξει, δεν λες εύκολα όχι αν περάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ τσέπη όλα στο κλαμπ και ικανοποιείς και το παίχτη έτσι που θα θέλει. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Εγώ λέω όμως ότι εφόσον το είχε πει και πριν ο Δημήτρης Βελισσανίδης, δεν είναι ένα, που το πω, να το αφισβητήσω. Είπε όχι σε 21,5 της Λανς, δεν βλέπω τρελή διάσταση τον πουλήσει. Ωραία, ας αφήσουμε λοιπόν τα μεταγραφικά και ας πάμε στα άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν την ΑΕΚ. Λογικά υπάρχει κάποια αντίδραση ή κάτι το οποίο έμαθες αν συζητήθηκε το όνομα της κλήρωσης και κυρίως της Δύναμο Ζάγκρεμ από την ΑΕΚ χθες μετά την γνωστοποίηση? Όπως το έλεγα και εγώ χθες ήταν, που το συζητάγα μαζί, είναι διπλό το νόμισμα εδώ, η όψη νομίσματος. Γιατί ναι, είναι δύσκολο, το περιμένουμε βέβαια. Ξαναλέω, συνάχιση δεν έχουν κάτι στα εύκολα σε επίπεδο κληρώσεων. Αν εξαιρέσουμε τη Βελέζ που είχε έρθει και ένα ισχυρό χαστούκι για την ΑΕΚ, ο αποκλεισμός της, σε όλα τα άλλα κομμάτια είχε παίξει με πρίσμα, Celtic, έπρεπε να περάσει σημαντικά κλαμπ, τη Σεντετιέν πιο παλιά, τη Βόλσμπουργκ έπειτα. Το περιμένετε, θα ήταν δύσκολο, το εύκολο δεν το βλέπα να έρχεται. Από την άλλη είναι η άλλη όψη, νομίζω ότι τους λέγα χθες, ότι αν κερδίσει την Δυνάμο Ζάγκρεμπ απογειώνει τις πιθανότητες να βρεθείς ξανά σε ομίλους της Champions League. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αυτό που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, δεν το συζητάνε καν δηλαδή, επειδή υπάρχει και αυτή η προοπτική του τελικού στο conference στη Νέα Φιλαδέλφια. Πολλές φορές ρωτάγαμε αν θα το αντάλλαζαν στους παίχτες με το Champions League με τον ΑΕΚ, ξέραν όμως ότι θα είναι στο τελικό της διοργάνωσης. Όχι, κανείς δεν το σκεφτόταν καν, όλοι σκέφτονται το Champions League. Αντιλαμβάνεσαι για ποιο λόγο, έτσι είναι μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση, ο κόσμος των αστεριών είναι ο πλέον ελκυστικός για αυτές τις περιπτώσεις όλες των παιχτών και δεν είναι και κάτι που παίζουν συνέχεια. Κανένας από τους αγώνες στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να βρεθεί σε αυτό, οπότε δεν το διαπραγματεύονται. Και σου λέει ότι είναι μια έτσι ευκαιρία, εφόσον καταφέρουμε, αν και είναι πολύ καλή Δυνάμο, έτσι, πάρα πολύ έμπειρη πλέον, έχει κάνει πολύ σημαντικές πορείες τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως για μένα, έτσι όπως έχω δει και τις δύο ομάδες, νομίζω ότι έχει τις επιθανότητες και πρέπει να διεκδικήσει μέχρι τέλους. Ωραία. Έχεις μάθει κάτι για συζητήσεις ανάμεσα στις ομάδες, μήπως υπάρξει κάτι σχετικά με την απόφαση? Γίνονται συνεχείς επαφές. Γίνονται συνεχείς επαφές. Είναι λίγο δύσκολο το έργο αυτό. Είναι και η UEFA σε αυτά που είναι πολύ έτσι, πώς θα το πω, κάθετη στο να μην υπάρχουν προβλήματα στην διεξαγωγή της αναμέτρησης μεταξύ οπαδών. Εγώ θυμίζω ότι η ΑΕΚ όταν είχε παίξει με τη Χάιντουκ δεν επιτράπηκε στους οπαδούς της ΑΕΚ να πάνε στο Split με εντολή της UEFA, ναι. Και επειδή εδώ μιλάμε ακόμα και για πολύ περισσότερα επικινδυνότητα, βαθμό επικινδυνότητας, δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να γίνει το ίδιο, διότι μιλάμε και για ομάδες που είναι, έχουν και σχέση μεταξύ οπαδοί με οπαδούς. Την ΑΕΚ, οι Ζάγκρεπ έχουν σχέση με τους φίλους του Παναθηναϊκού. Και αντιλαμβάνεσαι ότι όλα παίζουν ρόλο και όλα συνυπολογίζονται και τα σκέφτονται, δεν είναι αυτό τίποτα στην τύχη σήμερα. Θα δούμε, μέχρι την Παρασκευή θα ξέρουμε. Αλλά φαντάζομαι ότι μοιάζει το πιο πιθανό σενάριο να μην δούμε φιλοξενούμενους οπαδούς, ούτε εδώ ούτε εκεί. Ούτε, ναι, ναι. Ας περάσει ποτέ κιόλας η Δυνάμο. Ναι, έχεις δίκιο. Θα πρέπει είναι βασικό φαβορί, ναι. Ναι, είναι βασικό φαβορί, ναι, αλλά πρέπει να το πετύχει. Έτσι, γιατί καλά τα λέμε εμείς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ωραία, έχει ξεκινήσει σήμερα προπονήσεις ο Πινέδα ή κάνω λάθος? Σήμερα δεν είναι προγραμματισμένο? Ναι, ναι, για σήμερα τα προγραμματισμένα, περιμένουμε και την ενημέρωση της ΑΕΚ. Πλέον παίρνουμε ούτως ή άλλως στην ουσιαστική φάση προετοιμασίας για τους αγώνες στις 8 με 9 Αυγούστου για το τρίτο γύρο πραγματικού Champions League. Θα είναι και ο Πινέδα πλέον στην αποστολή. Και αυτός είναι σε καλό επίπεδο, όπως καταλαβαίνεις, αγωνιστικά, γιατί συμμετείχε και έκανε και προπονήσεις και μάτς με το Μεξικό. Και ο ίδιος είναι πολύ έτσι λαχταρίζει σε πολύ να φτάσει. Όποιος ακολουθεί, ας μην σου έκανε τη σύζυγό του, το καταλαβαίνει. Η οικογένεια θέλει να έρθει γρήγορα Αθήνα.
της αρέσει πάρα πολύ η χώρα, αλλά και η προοπτική του Τσαμπεζίκου, καταλαβαίνεις, για τον Πινέδα. Ήταν πολύ πολύ σημαντικό, έκανε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, να θυμίσει ο Διεθνής Μεξικανός, για να μείνει στην ΑΕΚ. Ωραία. Και σύντομα, μήπως γνωρίσεις κάτι με τα εισιτήρια διαρκείας από την άποψη, πρόσεξε να δεις, έχουν στείλει πολλοί φίλοι ότι έχει γίνει η αγορά τους, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουν λάβει την κάρτα. Ναι, βγήκε ανακοίνωση συγκεκριμένη και ανέφερα την ΑΕΚ ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχουν λάβει όλες τις κάρτες. Okay. Όσοι έχουν κάνει και έχουν πληρώσει. Οκ. Okay, okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι να προσθέσει.